Βράζει η κοινωνία του Ρεθύμνου για το υποστελεχωμένο νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός ολόκληρου νομού. Σωματεία, φορείς και συλλογικότητες στάσσονται στο πλευρό των υγειονομικών, οι οποίοι μιλούν για σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η υπερεργασία και η υπερεφημέρευση έχει οθήσει ήδη αρκετούς σε παρετήσεις λόγω εξάντλησης, ενώ οι ελάχιστες προσλήψεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας. Η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη θα μας δώσει την εικόνα των κινητοποιήσεων. Ακούμε, Αλκιόνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το μεγαλειώδες πανρεθυμιακό συλλαλητήριο για την υγεία. Πραγματικά όλο το Ρέθυμνο βρισκόταν εδώ, όλο το Ρέθυμνο βρισκόταν ενωμένο να σταθεί στο πλευρό των υγειονομικών, να στηρίξει το νοσοκομείο Ρεθύμνου, να ζητήσει άμεσες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι της πόλης ήταν κυριολεκτικά άδειοι, μικροί, μεγάλοι, μωρά, ηλικιωμένοι, σωματεία, φορείς. Όλο το Ρέθυμνο βρισκόταν εδώ. Η πορεία ξεκίνησε από το Δημαρχείο Ρεθύμνου, που κατέληξε κιόλας, όπως βλέπετε πίσω μας, έχουν παραμείνει λίγα άτομα. Συνεχίστηκε προς το νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πάνω από 3.000 άτομα έκαναν κύκλο και ενώθηκαν και αγκάλιασαν το νοσοκομείο της πόλης και με τα κινητά τους τηλέφωνα φώτισαν τη λέξη SOS για το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πραγματικά ήταν μια ανατριχιαστική ατμόσφαιρα. Καταλάβαινες τον παλμό του κόσμου πόσο πολύ αγωνιά και πόσο πολύ θέλει να στηρίξει το σύστημα υγείας στο Ρέθυμνο. Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές, Αλκιόνη, ο κόσμος, η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι η δημόσια υγεία είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει όλες τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών σε όλους τους νομούς. Ιδίως τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της κοινωνίας. Φορείς, σωματεία, οι πάντες στέκονται στο πλευρό των υγειονομικών και ειδικά στο Ρέθυμνο η κατάσταση εκτραχύνεται διαρκώς. Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα νοσηλευτικό ίδρυμα με πάρα πολλές ελλείψεις που καλείται να διαχειριστεί και πολύ μεγάλο όγκο ασθενών. Ακριβώς. Το Ρέθυμνο είναι το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα για τον νομό. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μιλάμε ότι εξυπηρετεί πάνω από 80.000 άτομα. Ναι, το οποίο είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε τι ανησυχία και τι αγωνία και τι βάρος ασθενών και τι βάρος φόρτου εμπομίζονται αυτοί οι γιατροί. Έχουμε πει για την υπερεφημέρευση, με συγχωρείτε, όπως ανέφερες και εσύ, δεν έχουμε ογκολόγους. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν παραιτηθεί τόσοι γιατροί. Και με πολύ μεγάλη εμπειρία και προσφορά στο ΕΣΥ. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι αυτό που επισημαίνουν και οι ίδιοι οι εναπομείναντες γιατροί, ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μόνιμους γιατρούς να παρετούνται κατά σειρά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η εικόνα από το Ρέθυμνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλκιόνη.